στο ίδιο τραγικό έργο θεατές στον παραλιακό δρόμο της Μιλάτου. Βομβαρδισμένο τοπίο με την επικινδυνότητα να χτυπά κόκκινο και με τον οικισμό να έχει κοπεί στα δύο. Νομίζω ότι οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Έχουμε για άλλη μια φορά το μπλέξιμο της γραφειοκρατίας, δεδαλώδη κατάσταση αυτή που επικρατεί, που όλοι είναι αρμόδιοι και όλοι είναι αναρμόδιοι. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει το ένα κομμάτι του χωριού με το άλλο. Δεν έχει από πουθενά αλλού διάβαση, μόνο από εδώ. Έτσι και καθόμαστε και μιλάμε γι' αυτό. Και το κράτος δεν μπορεί να επέμβει για να δώσει μια λύση να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Ευθυνοφοβία των υπευθύνων είναι αυτή η κατάσταση. Είναι αυτή η κατάσταση. Έτσι. Ένα ερώτημα. Προσπάθεια κατεύθυνση πάλι. Εάν ένας άνθρωπος αρρωστήσει και πεθάνει, διότι δεν μπορεί να περάσει το ασθενοφόρο, να μου πούνε οι κύριοι υπεύθυνοι, ανώριμοι, ανεύθυνοι υπεύθυνοι, σε ποιον να κάνουμε μηνύσεις. Οργή πολιτών και τους κρατήρες και για την αδυναμία των αρμοδίων να δρομολογήσουν μια οριστική λύση στο παραλιακό δρόμο εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Κάναμε ολόκληρη στροφή και περνάμε από πάνω από τα άλλα χωράφια για να πάμε στα σπίτια μας. Έχουμε αποκλειστεί εντελώς. Και πρέπει με τη χρηματική υπηρεσία να δοθεί μια λύση σε αυτό το θέμα. Το χρονίζω θέμα είναι τόσα χρόνια τώρα και δεν μπορεί να δοθεί μια λύση. Είτε από το Υπουργείο είτε από το Δήμο. Αυτό που ξέρετε είναι μια κοροϊδία. Να μην βρεθεί τόσα χρόνια μια λύση. Ασφαλώς. Δεν ενδιαφέρεται κανείς σας. Δεν υπάρχει πρόσβαση ασθενοφόρου από καμία πλευρά. Από καμία. Και μπορούν να έρθουν να το ελέγξουν. Ανοίγει η τουριστική σεζόν σίγουρα. Η Μίλατο είναι παραθαλάσσια περιοχή. Η τουριστική έχει ταβέρνες, δέχεται κόσμο κάθε χρόνο. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια σοβαρή λύση για την κατάσταση του δρόμου. Είτε στην τελική να γίνει κάποιος κυματοθράφτης, να σωθεί και ο δρόμος και η παραλία. Το κακό ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2015. Λόγω του έντονου κυματισμού, το πρόβλημα διωγγώθηκε με τις εικόνες να κόβουν την ανάσα το Φεβρουάριο του 2018. Στην πορεία το επίμαχο τμήμα του δρόμου παλώθηκε με πρόχειρο τρόπο μέχρι να φτάσουμε και πάλι σε αυτές τις τραγικές εικόνες. Εμείς σαν κοινότητα και το κοινοτικό μας συμβούλιο είμαστε έτοιμοι από χθες να το φτιάξουμε αρκεί να βρεθεί μια υπηρεσία να μας δώσει το OK. Μα είχε γίνει μια παρανομία, μα όλη η Ελλάδα μια παρανομία είναι στο παραλιακό μέτωπο. Δεν μπορούμε, τι να πούμε δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους, ότι έγινε μια παρανομία πριν από 60-50 χρόνια και τώρα δεν μπορούν να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία για να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης γιατί το επίμαχο τμήμα είναι μέσα στον Αιγιαλό, επαναλαμβάνει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός, σημειώνοντας ότι δεν δίνεται έγκριση από την κτηματική υπηρεσία, καθώς το τυχείο που είχε φτιαχτεί πριν αρκετά χρόνια είναι αυθαίρετο. Στο ίδιο έργο θεατές που λένε. Απλά εγώ πιστεύω ότι ο Δήμαρχος είναι σοβαρό άτομο και δεν θα αφήσει το πράγμα έτσι. Θα κάνει βέβαια μια εμβαλωματική λύση, αλλά τουλάχιστον να βγάλουμε το καλοκαίρι. Να βρεθεί η χρυσή τομή, ζητούν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι διεκδικούν τα αυτονόητα. Ασφάλεια, πρόσβαση και ποιότητα ζωής.